Και πάμε τώρα σε σένα, Βαγγέλη, γιατί είχαμε πραγματικά μία υπόθεση με έναν 70χρονο, ο οποίος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακοποίηση του ζώου, γιατί από ό,τι φαίνεται χτυπούσε το συγκεκριμένο σκυλάκι. Ναι, στο Λαγκαδά συνέβη η συγκεκριμένη υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Παραπέφτηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 70χρονος, καθώς κατηγορείται ότι χτυπούσε το σκυλάκι, ότι το κακοποιούσε. Υπάρχει μάλιστα και σε βίντεο που κατέγραψαν κάποιοι γείτονες του 70χρονου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακοποίηση ζώου συντροφιάς. Ακολούθησε μήνυση σε βάρος του άντρα και που οδηγήθηκε στη σύλληψή του, ενώ το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος 5.000 ευρώ. Μίλησε στις κάμερες ο 70χρονος. Δεν ξέρω αν το ναι, το ναι, βίντεο, ναι, το έχουμε, θα τον ακούσουμε. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν το χτύπησε, ότι όπως λέει απλά του φώναξε. Να δούμε τι είπε ο ίδιος. Ότι του φώναξε, ναι. Και τι είπε ο ίδιος έξω από τα δικαστήρια. Αγαπάει πολύ τα σκυλάκια και ότι από μικρή ηλικία προσέχει τα σκυλάκια. Να δούμε τι είπε ο ίδιος έξω από τα δικαστήρια. Κακοποιήσατε το σκύλο. Το σκυλί είναι το καλύτερο σκυλί του κόσμου, είναι το πιο τακτοποιημένο. Σας τα είπε και ο κτηρίατρος. Είμαστε ελεύθεροι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί πιστεύετε ότι σας κατήγγυλα? Με κατήγγυλα γιατί έχουν πάθος και μια νοοτροπία ότι μπορούν να καθένουν να τον κυνηγάνε. Εμείς δεν δώσαμε ποτέ δικαιώματα, τα σκυλιά μας είναι υγιέστατα, το αντιλόγιο του δίνουν σαν και οι δύο. Αυτό εσείς δεν το χτυπήσατε ποτέ? Όχι ρε παιδιά, είναι κουτάβι, ένα κουτάβι που έπρεπε να βγει μέσα από τις κότες. Το φόραξα για να βγει από το κοτέτσι. Αυτό είναι όμως. Άρα, αν είναι δυνατόν ρε παιδιά, έλω. Λίγο τα γουρούντα να ασχοληθούμε. Με τα γουρούντα φάγανε τις περιουσίες μας. Τα σκυλάκια τα αγαπάτε? Έχω γεννηθεί με τα σκυλιά. Είμαι αναντάμπα παντακτινοτρόφη. Σε παρακαλώ, παραλίμωνο. Ελάτε να τα δείτε. Γυαλίζει η τρίχα τους. Και όταν γυαλίζει σημαίνει ευζωία. Αλλά οι οικολόγοι, οι φίλοι μας που τους αγαπάμε και τους χτυπάμε, ας μην προτρέχουμε. Ας μην προτρέχουμε. Και να σας πω και κάτι. Τα δένουμε 600 ευρώ πρόστιμο. Τα αφήνουμε ελεύθερα, μας κυνηγάν. Τώρα για το πρόστιμο που σας επιβλήθηκε. Δεν υπάρχει πρόστιμο, αφού είμαι ελεύθερος και αθώος. Αυτά λοιπόν ισχυρίζεται ο 70χρονος. Παρ' όλα αυτά, όπως μας είπες και εσύ, υπάρχει το βίντεο που φαίνεται ότι κακοποιεί το άτυχο ζώο. Αναμένουμε και εδώ να δούμε, γιατί προφανώς και θα υπάρξει εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση.